Σε ποια μέρη του κόσμου δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσει εύκολα την δική σου επιχείρηση? Υπάρχουν αρκετές χώρες που χαρακτηρίζονται ως φορολογικά ευνοϊκές, ενώ την ίδια στιγμή καταβάλλεται σε παγκόσμιο επίπεδο μια συντονισμένη προσπάθεια για πάταξη της φοροδιαφυγής μέσα από την ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Η Διεθνής Εταιρεία Επαγγελματικών Υπηρεσιών, TMF Group, δημιούργησε μια λίστα με βάση το πόσο περίπλοκη είναι η διαδικασία δημιουργίας μιας επιχείρησης στην κάθε χώρα. Αξίζει να αναφερθεί ότι για τη σύσταση της εν λόγω λίστας έχουν ληφθεί υπόψη τα τοπικά κοινωνικά συστήματα, τα οικονομικά και τα πολιτικά γεγονότα, καθώς επίσης και κίνδυνοι που υπάρχουν στον κυβερνοχώρο. Πιο συγκεκριμένα, το Jersey θεωρείται μια από τις πιο ελκυστικές χώρες για να δημιουργήσει κάποιος την επιχείρησή του, καθώς έχει μηδενικό ΦΠΑ και δυνητικά 0% εταιρικό φόρο. Το Hong Kong θεωρείται η ιδανικότερη χώρα στον κόσμο για την έκδοση οικοδομικής άδειας, καθώς αν και ανήκει στην Κίνα, διαθέτει τις δικές του φορολογικές και πολιτικές ρυθμίσεις. Επίσης, η Ιρλανδία έχει χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές, ενώ πολλές τεχνολογικές εταιρείες, όπως για παράδειγμα η Google ή η PayPal, έχουν έδρα στο Δουβλίνο, απολαμβάνοντας ένα συνολικό φορολογικό συντελεστή επιτοκερδών κατά 25%. Το Bonaire, αναφέρονται στο 2011 το φορολογικό του καθεστώς, μετετράπησε φορολογικός παράδεισος, ενώ και το Puerto Rico θεωρείται πολύ ελκυστικό, καθώς οι επιλεγμένες δραστηριότητες έχουν φορολογικό συντελεστή από 0% έως 1%. Το Ηνωμένο Βασίλειο θεωρείται κορυφαία αγορά για τους traders της αγοράς συναλλάγματος, προσελκύοντας κυρίως τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στη Νέα Ζηλανδία, σε λιγότερο από μία ημέρα μπορείς να ανοίξεις μια νέα επιχείρηση. Αναμφισβήτητα, οι διαδικασίες είναι ευκολότερες σε χώρες που έχουν ένα κοινό πλαίσιο νόμου, σε αντίθεση με εκείνες που λειτουργούν σε ένα πλαίσιο του αστικού δικαίου. Οι χώρες, ωστόσο, που διαθέτουν ένα πιο προνομιακό φορολογικό καθεστώς, είναι αυτές που προσελκύουν όλο και περισσότερες επιχειρήσεις, ενισχύοντας ταυτόχρονα την εθνική τους οικονομία.